Εκδήλωση για το παραεμπόριο και την παραοικονομία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Επιμελητήριο Λέσβου, παρουσία εκπροσώπων φορέων και επαγγελματιών του νησιού. Καταρχήν, ο στόχος της σημερινής ημερίδας, θα την έλεγα εγώ, του Επιμελητηρίου Λέσβου, ήταν να ενημερώσουμε τους φορείς ότι πρέπει να δράσουμε για την πάταξη του παρεμπορίου και του λαθρεμπορίου. Είναι μια μάστιγα. Πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην χώρα μας, διότι έχουν χαθεί έσοδα, όπως ακούσατε, δισεκατομμυρίων, εκ των οποίων θα μπορούσαν αυτά να δοθούν γενικότερα για την ενίσχυση της κοινωνίας και οπουδήποτε αλλού. Ένα έργο δύσκολο. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί πραγματικά να καταπολεμηθεί πλήρως το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο, αλλά μπορεί να περιοριστεί. Αρκεί να αποφασίσουμε. Από την όλη συζήτηση διαπιστώσατε ότι προέκυψαν θέματα ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό, δηλαδή στελέχωση των υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το μεταφέρουμε εμείς προς την πολιτεία, ώστε να στελεχώσει τις διάφορες υπηρεσίες, είτε είναι αυτά τμήματα εμπορίου, είτε είναι τελωνίου, είτε είναι εφορίες, ακόμη και αστυνομία. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, τον οποίο θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον του, ώστε για να μπορεί να εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες με ίσους όρους όλους, το θέμα της παραοικονομίας του λαθρέου αλλά και των παραποιημένων προϊόντων είναι τόσο μεγάλο που νομίζω χάνει και η εθνική οικονομία μας, χάνουν οι επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν νόμιμα, να τηρούν τους νόμους του εμπορίου και να κρατάνε τις επιχειρήσεις τους, και από την άλλη φυσικά να κερδίζει ο καταναλωτής, αυτός ο οποίος που δεν έχουμε δικαίωμα να τον εξαπατούμε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση σήμερα εδώ, βέβαια αυτό οφείλεται και στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, που τον εμπιστεύτηκαν και ήρθαν, ήταν όλες οι υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια την οποία προσπαθούμε από το 20 να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα αμάζευτα, να το πω έτσι. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που εδώ νομίζω είπαμε πολύ λιγότερα, γιατί δεν θέλαμε να τρομάξουμε. Είναι τόσα τα δισεκατομμύρια, τόσο η φορολογητέα ύλη και το ΦΠΑ που χάνεται, και είναι και κάποιοι οι οποίοι εσχροκερδούν στις πλάτες των ανθρώπων αυτό που θέλουν να δουλέψουν νόμιμα. Βγήκε σαν συμπέρασμα είναι ότι θα ενταθεί η ήδη καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών, ώστε να παράξουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, προστατεύοντας και ενισχύοντας την υγιή επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα καταπολεμώντας όλες τις παράνομες δραστηριότητες. Ήταν μια δράση του Επιμελητηρίου στη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Θέλω και μέσα από το κανάλι να ευχαριστήσω για την παρουσία τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τους αγαπητούς προέδρους της Πέλας, του Επιμελητηρίου Πέλας, τον κύριο Ιορδάνη Τσότσο και τον κύριο Ηλία Χατζηχριστοδούλου από το Επιμελητήριο Πιερίας, τον πρόεδρο του Επιμελητήριου Πιερίας, όπως και τον Γενικό Διευθυντή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τον κύριο Αποστολόπουλο, για την παρουσία τους εδώ και τη συμβολή τους στην ωραία αυτή μερίδα.